γυρίσαμε στα παλιά. Πού είναι η Μαντό, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ στο Loca Report, το οποίο τρελό δελτίο edition του Mad TV. Και είναι 11 η ώρα και πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το έμαθες, Αργυρό, πώς ήρθες σήμερα εδώ? Με αυτό και... Α, τη χαρούλα. Εγώ με τα πόδια. Όχι με τα πόδια, ήρθα και εγώ με αμάξι, ρε. Σήμερα θα είναι κλειστό το μετρό και λέει κάθε υπόδειξη της αστυνομίας και για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού ο σταθμός Σύνταγμα παραμένει κλειστός από τις 3 μέχρι νεοτέρας. Μπράβο τους. Ήταν περίεργο να μην είναι και κλειστό το μετρό σε όλο το χρόνο. Δεν έχουν κάνει καν ούτε μια παιδιά, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ακούω κάτι, ακούω κάτι. Τι ακούω, ποιος είναι? Γι' αυτό το λόγο η Μαντό άργησε λίγο σήμερα. Είναι μπράβο, γιατί δούμε, δεν είχε αμάξι. Πάμε σε ένα κομματάκι. Αλλά τέλος πάντων. Πίτσα. Καλά, πάμε σε ένα κομμάτι. Έλα, δώσε πόνο. Α, το άλλαξε. Αυτό είναι καλό το κομμάτι. Καλημέρα. Πού είσαι? Πού να είμαι, ρε παιδιά. Σήμερα μετά από τόσο καιρό πήρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και την έπαθα, την πάτησα στο Σύνταγμα και πέρα κόλλησε όλο το σύστημα, ρε παιδιά. Είναι ποποφαρδί, Γκμαντό. Τι έγινε? Ποπόφαρδι. Ποπόφαρδι. Πολύ ωραία. Τι ωραία που τα λέτε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, και δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, κλείσανε εκεί την όλη κατάσταση και αρχίσαμε 2 λεπτά. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Τι να κάνουμε. Βάλουμε μια Κατερίνα και το φτιάχνουμε. Είχαμε μια καθυστέρηση. Τι ήθελα να πω. Πες το. Πες τα παιδιά που πρέπει να στείλουν μηνύματα. Αχ, πρέπει να στείλετε μηνύματα στο Twitter μας, @LocaReport, Mad TV, και εκεί να μας γράψετε τα σχόλιά σας ή οτιδήποτε εσείς θέλετε, αλλά και στο Facebook. Κάτω από τη φωτογραφία του LocaReport, στη σελίδα του Mad TV στο Facebook. Έτσι. Να μας γράψετε και εκεί πάλι τα σχολιάκια σας και αν έχετε κάποια αίσθηση με τις ειδήσεις που λέμε, τη γνώμη σας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάρα πολύ κέφι έχουμε και σήμερα. Φάτι. Ναι, ομολογουμένος. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει με τις θεσούλες μας, όχι, ε? Όχι. Εμείς χωρίς εσένα δεν ξεκινάμε. Ναι. Ιδέες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τώρα με την πρώτη μας είδηση. Καθώς λέει στα χέρια του Πρωθυπουργού η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Στα χέρια, λέει, του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά περνάει πλέον η διαπραγμάτευση με την Τρόικα, καθώς οι ημερομηνίες καθίστανται ασφικτικές και τα βήματα προόδου είναι μικρά. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Συγγνώμη, χτες μπερδεύτηκα. Προκειμένου, λέει, να επεξεργαστούν περαιτέρω τις ελληνικές θέσεις και τα κυβερνητικά επιχειρηματικά, λέει, στα ακριβή θέματα της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Την Τρίτη, η κυβέρνηση ξεκαθάρισε από τις επίτευξες συμφωνίας μέχρι το προσεχές Eurogroup δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και ότι η ελληνική πλευρά αναμένεται, λέει, κατ' ελάχιστον μία δήλωση της Τρόικας περί επαρκούς πρόοδου των διαπραγματεύσεων. Τι έγινε, καλή, γιατί χαζογελάτε πάλι? Καλά, για αυτό το λόγο. Αυγά του καθαρίζουν. Οκ. Πρέπει να αυγά σου καθαρίζουν. Τι έβαθες, ρε? Γιατί γελάς? Μας έσωσε. Γελάει με τους από πάνω. Τι έπαθες? Και με τους από κάτω. Τέλος πάντων, μας έσωσε να είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού αυτό το θέμα, ε. Ναι, φαίνεται. Έχει φτιάξει τόσα πράγματα με αυτά τα χεράκια. Ο κύριος Σαμαράς. Το θέμα είναι ότι τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, ακούω για αλλαγές, ακούω για ότι θα έχουμε μέλλον, τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Αχ. Και κάνω όλο μια τρύπα στο νερό. Τι να πούμε. Πώς κάνεις μια τρύπα στο νερό? Έτσι. Δεν γίνεται τρύπα στο νερό, ρε. Αυτό. Είναι παροιμία, ξέρεις. Τι γελάς εσύ, ρε. Θα μας πεις με τι γελάς, βρε άνθρωπε. Με τα χεράκια του Σαμαρά. Τι κάνει με τα χέρια ο άνθρωπος, Δολμαδάκια, τι να κάνει? Παιδιά, έχουμε εδώ το Μινά, ο οποίος αλλά έχει δεν ξεκαρδιστεί καλά. Στα δεν ξέρει γένια. Πότε είναι το φίλο μαλακό. Όπως καταλαβαίνετε, τι? Είμαστε ούνα ράτσα, ούνα φάτσα. Είναι πολύ, αλλά... Μπορώ να πω τη λέξη που λέει ο Μινάς. Θα μου βάλει μισοκυλοκυμά. Ρε, εσύ σαν χασάπη είσαι σήμερα. Μισοκυλοκυμά θέλω. Δεν είσαι σαν χασάπη. Γελάτε γι' αυτό. Μισοκυλοκυμά. Θέλω και 2 μπριζόλε, μα χάρη. Κοίτα, δεν είναι μεγάλε. Θέλω μια σπαλοπριτσόλα. Τα φτιάχνω εγώ γρήγορα. Τώρα είσαι σαν παπά. Χωρί, περίμενε. Δεν είσαι σαν παπά. Χωδέρ, μάτσο. Με βγαίνει ο γά. Τι που κάμισε αυτό, καλέ, πού το βρήκε? Ρε φίλε, είναι πολύ φωτεινό. Φωτεινότατο. Σαν στο ψυχιατρίο να είναι τύπου... Είναι ωραίο, να το ανοίξω λίγο. Ή θα είμαι πολύ σεξ για το κοινό. Πού το βρήκες, καλέ, αυτό? Συγγνώμη, και ότι σου αρέσει και όλος και ότι το έβαλες, αυτό με ξεπερνάει. Είναι ωραίο.
Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Σουκολάκι σου κάνει ωραία μέση, ρε Φρακ. Εγώ δεν αποτρίχασα ακόμα, δεν έκλεισα ραντεβού. Καταρχήν σε κάνει λες και δεν έχεις λαιμό, παιδί μου. Πού είναι ο λαιμό σου? Είναι μάο. Τι είναι μάο, μάο? Είναι μάο λαιμό, ρε φίλε. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολύ τη μόδα. Περιολέξεως κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, αφού το έφερε ο στελίστας που έχουμε, πρέπει να είναι μόδα. Πρέπει να το υποστηρίξεις, ε. Μάλιστα, πρέπει να είναι decent. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας είδηση. Περίμενε, δεν έχουμε πει τίποτα. Τι θες να πούμε κι άλλα? Όχι. Τι άλλα? Στα χέρια θέλεις του πρωθυπουργού. Ναι, σωθήκαμε, αυτό είπαμε. Εγώ. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω. Είναι πολύ νωρίς. Γι' αυτό σου λέω, πάμε στην επόμενη. Άκου που σου λέω, ξέρεις, σου λέει η Ματούλα. Πήγα να πω. Παλογιάννη λέει, ασφαλής και φιλικός προορισμός η Ελλάδα. Έχουμε διανύσει ήδη μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξουμε, λέει, το κλίμα στην Ελλάδα. Δήλωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Έγινε μια πολύ συγκροτημένη προσπάθεια για να πείσουμε τις αγορές και τους δυνητικούς επισκέπτες ότι η Ελλάδα παραμένει πάντα ένας ασφαλής και φιλικός προορισμός, επισήμανε. Τα θετικά μηνύματα μας γεμίζουν από τη μία πλευρά με αισιοδοξία, από την άλλη πλευρά έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ποιότητα που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, υποστήριξε η κυρία Κεφαλογιάννη σε συνέντευξή της στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού. Deutsche Welle. Deutsche Welle. Είναι γερμανικό ή είναι ιταλικό? Ξέρω εγώ τι είναι, μάλλον γερμανικό. Όχι, ξέρω εγώ τι είναι, γερμανικό είναι, ρε. Του Βερολίνου και υπενθύμησε το μεγάλο ανταγωνισμό, λέει, στον Εκελάδο. Είπε κάτι σωστά αυτή την κοπέλα. Μα την έτσι κυρία. Είναι, ρε. Μου ιδιαίτερα, μπράβο σου. Συγγνώμη, η Ελλαδάρα τι πουλάει? Πουλάει τον τουρισμό της πάνω από. Τι και φταίει. Τώρα η Ελλαδάρα πουλάει. Τρέλα. Το. Πουλάει τρέλα. Κοίταξε να δεις. Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη. Θα συμφωνήσετε όλοι ότι είμαστε από τους πιο καλούς τουριστικούς προορισμούς του πλανήτη, έτσι. Ναι, αλλά ότι μεταφέρουν τις εφημερίδες, τα mass media, ίντερνετ. Καταλαβαίνεις τι λέω με mass media. Τι mass media, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Ναι. Πουλάει πολύ μαύρο χάλι. Και αυτή τη γυναίκα μπήκε. Δεν πουλάει μαύρο χάλι, ρε φίλε, γιατί κάτσε να πούμε. Έρχεται εδώ, η ξένη τουρίστρια. Λες ότι εδώ είμαστε σαν ταχταπόδι, τώρα που πέρασε το καθαρό σεστή, αυτό όπως το λένε. Έρχεται εδώ η ξένη τουρίστρια, έρχεται στις νησάρες μας και την καταβρίσκει τώρα, τι μου λες. Απολαμβάνει ελληνικό ήλιο και Greek καμάκι. Είμαστε, όχι που να το πενευτούμε, αλλά είμαστε άκρος τουριστική χώρα. Από το Απρίλιο μέχρι το Νοέμβριο. Μετά. Γιατί είμαστε δεν σαν έχουμε... τα εισαρκούδες, μέσα στο βουνό. Έχουμε... Με συγχωρείς πολύ, υπάρχουν το Καϊμακτσαλάν, υπάρχουν η Αράχοβα, πάρα πολύ ωραία τουριστικά θέρετρα που τα επισκέπτονται όλο το χρόνο. Ναι, αλλά άλλο αυτό, και άλλο το άλλο. Άγγλοι πολύ, και Άγγλοι πολύ πηγαίνουν στα νησιά. Τι μιλάω, τουρκικά, εγώ. Ναι, με συγχωρείς πολύ. Τώρα τι είναι, σε συγχωρώ, αφού... Μα γιατί έχεις γυρίσει καθόλου την Ελλάδα να δεις το χειμώνα τι τουρισμό έχει? Αλλά και Μαντώ, το καλοκαίρι. Εγώ σου λέω σε αγοροχώρια και σου μου λες Καλάβρητα. Άλλο λέω, άλλο καταλαβαίνει. Τι λες, μου λες ότι δεν είμαστε τουριστικοί, να πούμε. Όχι ότι δεν είμαστε τουριστικοί. Τι λες τότε. Πού πήγε, ότι τα μέσα ενημέρωσης αυτή λέει ότι πουλάνε Ελλάδα χάλια, όχι το τουρισμό, η κατάσταση. Μα η κρίση, είμαστε... το άλλο. Λέω ότι αυτή τη γυναίκα το λέει σωστά, γιατί ναι, είναι ωραίο για τουρισμό, αλλά ότι είναι λίγο ανασφαλής, έχει γίνει δεν λίγο είναι ανασφαλής. Ανασφαλής η Ελλάδα, γιατί είναι δηλαδή όπως είναι να πας στην Αίγυπτο και να μην ξέρεις άμα θα γυρίσεις πίσω. Πήγε στην Ομόνια τώρα στο break, να δεις αν είναι ασφαλής. Και να η απόδειξη. Τα έχει πει και ο Μαζονάκης. Δεν τα λέμε εμείς. Κοίτα εδώ, like πώς είναι ο κοίτα εδώ. Σαν το Shrek είναι. Η Lady Gaga. Σαν το Shrek ωραία, είναι. Ωραία, πτάμεσο ρε Ζαλ. Τέλειο! Είναι τέλειο. Κοτσουμότα. Από όπου το βρήκε ρε παιδιά. Εγώ δεν το βρήκα πουθένα. Όχι εσύ. Ο Κώστας, πού το βρήκε αυτό ρε φίλε. Λάπα του. Για δουλάπα του, μωρέ. Άσε με και κανό σχεδιαστικέ. Πούμε καμία αυτή. Γυρίσαμε στο Λόγα Ρεπόρτ. Είναι ασφαλής προορισμός για τουρισμό η Ελλάδα. Εννοείται ότι είναι τέλεια. Ασφαλής. Απλά να ξέρετε, όταν θα κλείσετε ξενοδοχεία, να μην τα κλείσετε στην Ομόνια, γιατί είναι λίγο... Μια χαρά είναι και η Ομόνια. Άστο, άστο. Μια χαρά είμαστε σαν χώρα. Έλα τώρα, να μην φτύνουμε να πούμε τη χώρα μας. Μια χαρά είναι. Υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν... τίποτα από όλα όσα έχουμε εμείς. Υπονοείς κάτι? Ναι.
Αυτό που όπως το είπα. Από το την Ισπανία, υπονοείς. Ποια Ισπανία, μόρκες τώρα. Κοίτα που το καλοκαίρι δεν θα σου αφήσουν να πας. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες δεν μπορείς καν να τις επισκεφτείς, ρε παιδί μου. Δεν σου παρέχουν αυτά που πρέπει να έχει ένας τουρίστας για να ευχαριστηθεί το ταξίδι του και να μην κλαίει τα λεφτά του. Πάρα πολύ ασφαλής και φιλικός προορισμός η Ελλάδα. Και έρχεσαι εδώ πέρα και σου λέω τον Greek καμάκι, δεν θα σε αφήσει να ξαναφύγεις. Τελείωσες. Ναι, βέβαια. Μπράβο! Μπράβο, Μαντώ. Μήπως θα πάω για υπουργός τουρισμού. Στο ποτάμι σε βλέπω. Στο ποτάμι. Ναι. Θα βγάλεις την θέση από αυτός που λέει ο καλύτερος καθηγητής. Δεν θέλω. Του τέτοιου θα πας εσύ. Δεν θέλω. Τους λείπουν και μία μοντέλο παρουσιάστρια. Λες. Ναι. Λες να πάω να απευθύνω κι εγώ έτσι τη... Με τον Θεοδωράκη. Στον κύριο Θεοδωράκη. Σι. Όχι ρε παιδιά, δεν έχετε. Ο Θεοδωράκης λοιπόν, δεν πάει ναι. Και σε όλες τις εκπομπές που κάνει λέει, γεια. Τι κάνεις. Όχι, εντάξει, πώς έτσι, είναι, έτσι είναι το στυλ του, έτσι έλα, είναι το πες μου τα δικά σου. Γιατί είναι το μετρό κλειστό. Γιατί είναι το μετρό κλειστό. Α, έρχεται. Συγγνώμη, χτες δεν ερχόταν ο πρόεδρος, το είπαμε. Ζούμε σε δημοκρατία τώρα. Ναι, βέβαια. Άρα, βέβαια. Μπράβο. Τέλεια. Να πάει ο Σαμαράς στο οφθαλμολόγο. Τεράστια ταλαιπώρια όσοι από εσάς χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα φάτε λίγο μία ταλαιπώρια. Αλλά δεν έχουμε αρκετά που οι Γερμανοί έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει. Όχι μόνο οι Γερμανοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η επόμενη μας είδηση. Διότι, παιδιά, προσέξτε εσείς οι αιώνιοι φοιτητές για 180.000. Τι έγινε, ρε. Τίποτα. Για 180 παιδιά χιλιάρικα φοιτητές, αιώνους φοιτητές, τον Ιούνιο, δρεπάνι, έρχεται διαγραφή. Προειδοποίησε προς τους αιώνους φοιτητές, απευθύνεται το Υπουργείο Παιδείας μου, την πτυχιακή μου χρωστάω εγώ. Την πτυχιακή μου και τελείωσα. Ιδέες. Τώρα, το καλοκαίρι παίρνω τη ναι, αλλά δεν έχουν περάσει και το... Κακιά φίλη είσαι εσύ. Απαπα! Τι μου λες, μωρέ. Κακιά μέσα σου. Εγώ το λέω για τα παιδιά τα οποία χρωστάνε πάρα πολλά μαθήματα. Έχουν τελευταία προθεσμία, παιδιά, έως τον Ιούνιο, τελευταία εξεταστική για εσάς που μπήκατε μέσα στις σχολές πριν το ακαδημαϊκό έτος 2006. Λοιπόν, ακούστε. Προειδοποίηση προς τους αιώνιους φοιτητές απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας, καλώντας όσους έχουν εισαχθεί στις σχολές πριν από το 2006 να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ως τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το έθνος, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ οφείλουν, λέει, να τους διαγράψουν από τα μητρώα τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, κοντά στα 180.000 άτομα θα απολέσουν οριστικά τη φοιτητική τους ιδιότητα, αφού ο νέος νόμος προβλέπει ότι όσοι είχαν εισαχθεί στα ΕΕ πριν από το 2006 και δεν πέρασαν τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα, θα πρέπει τώρα να πάνε στα σπίτια τους. Σύμφωνα με την Ελστάτ, από τους περίπου 180.000 που εμπίπτουν στην κατηγορία της διαγραφής, βάσει της διάταξης του νόμου πλαισίου που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, περίπου 70.000 υπολογίζεται ότι αφορούν σπουδαστές των ΤΕΗ. Μάλιστα. Καλά να πάθουν, συγγνώμη. Για τους αιώνιους φοιτητές είναι αυτά. Δεν είναι κακία, γιατί εσύ ότι δεν μπορείς να κάνεις είναι να γραφτείς στο πανεπιστήμιο, να τα... Μπορώ να το πω το ρήμα. Όχι. Να ξύνεις την κυλίτσα σου και να περάσουν τα 15 χρόνια και να έχεις βγάλει μόνο 2 μαθήματα. Περίμενε. Αυτό δεν γίνεται. Ένα λεπτό. Τώρα υπάρχουν κάτσε ρε φίλε. Υπάρχουν όμως και παιδιά που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και μπορώ, δεν μπορούν. Μπορώ να τελειώσω. Πες το. Αν δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Και δεν έχεις χρόνο. Άρα η εξεταστική είναι 2 φορές του χρόνου. Ρε παιδιά, δεν μπορείς να ζητήσεις άδεια. Όχι, ρε φίλε, γιατί άμα δουλεύεις, πώς θα πας δηλαδή. Πρέπει να παρακολουθείς τα μαθήματα. Τότε εγώ να έχεις... που τελειώσα το πανεπιστήμιο, 5 χρόνια που ήταν το πανεπιστήμιο μου, σε 4 χρόνια και δούλευα και όλα, τι. Τι, υπάρχουν παιδιά. Τα... Ναι, αλλά το κάνεις καθημερινά, λίγο-λίγο στο σπίτι σου, μπορείς να περάσεις τα μαθήματα. Γιατί και εγώ έχω κάνει το ίδιο. Ναι, αλλά τι λέμε τώρα. Παρακολουθήσεις όμως. Συγγνώμη, ναι, αλλά σας λέω και κάτι. Υπάρχουν σχολές οι οποίες έχουν εργαστήρια. Συγγνώμη, παιδιά. Υπάρχουν σχολές οι οποίες έχουν εργαστήρια και υποχρεωτική παρακολούθηση. Όταν ο άλλος φοιτητής έχει έρθει από την επαρχία και πρέπει να δουλεύει και πρέπει να βγάλει τα προς το ζήν του, τι θα πει, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα ζήσω με τον αέρα, θα κάτσω να διαβάσω, θα τελειώσω, αλλά ποιο σε μένα δηλαδή θα μου τα δίνει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Ναι, αλλά ό,τι λες εσύ. Χάνουνε, περίμενε, πηγαίνουν ένα λεπτό να ολοκληρώσω και μετά πες ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πηγαίνουν, δουλεύουν, κάνουν τη δουλειά τους.
Περνάνε όλα τα εξάμηνα, χάνουν τα εργαστήρια γιατί δεν μπορούν αλλιώς, γιατί δουλεύουν. Μιλάω για αυτούς τους φοιτητές οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά έτσι, όχι που κάθονται και, και έχουν ανοίξει ξυσταριές. Λοιπόν, ναι, ξυσταριές, ξέρετε τι είναι. Λοιπόν, και χάνουν τα εξάμηνα και τα εργαστήρια και πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Ναι, αλλά αυτό είναι το μικρό ποσοστό από όλα. Εγώ έχω τουλάχιστον, υπάρχει ένα μισή μου φίλη, τουλάχιστον είναι σε αυτή τη διαδικασία. Και πώς μπορείς να μην δουλέψεις, εν έτη ρε εσύ Φραν 2014, που σου δίνουνε παρακαλάς, ας πούμε, για μία δουλίτσα, σου δίνουνε ούτε το βασικό και λες και ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείς, όχι. Ναι, αλλά πάσα στο εύκολο να... Δηλαδή, αυτό είναι μία παρουσίαση εύκολη που κάνεις τώρα. Τι εννοείς, γιατί υπάρχουν ένα. Αυτό είναι το μικρό ποσοστό. Όχι, υπάρχει πολύ. Ένα μεγάλο ποσοστό που βλέπεις στα πανεπιστήμια άτομα με 35 χρονών που είναι γραμμένοι από τότε που είναι 18 και δεν έχουν περάσει ούτε ένα χρόνο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μιλάω για αυτά τα άτομα. Αυτά τα άτομα είναι άξια της μοίρας. Μιλάς από τις ενδιαφέρει εσένα. Ναι, όχι, περίμενε. Εγώ μιλάω από ό,τι λέω εγώ. Εσύ μίλησες γενικά και είπες, ρε φίλε, ότι όχι, είναι άδικο και είναι άδικο. Πάμε στην επόμενη είδηση. Μα υπάρχουν πάρα πολλά άτομα. Ρε εσύ, μην το γενικεύουμε τώρα το θέμα. Μην το γενικεύουμε, γιατί να σου πω και κάτι. Και εγώ υπήρξα σε αυτήν την περίπτωση όπου πραγματικά έπρεπε να δουλέψω γιατί δεν ήθελα αρέσει να επιβάρυνω τους γονείς μου. Τι για 20 χρόνια. Όχι. Εκεί τα πάμε. Καλά, εκεί τα πάμε. Τι δεν έβγαλες τα χρόνια. 20 χρόνια δεν πολλά. Δεν υπάρχουν τώρα φοιτητές οι οποίοι να είναι 20 χρόνια σε σχολές. Πώς και δεν υπάρχουν. Πώς, τι. Ξαδέρφες μου δουλεύανε και οι δύο και το πήραν το πτυχίο. Σου λέω ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Δύο χρόνια. Ωραία, δύο χρόνια. Όχι όμως. Αυτό σου λέω, ναι, αλλά και αυτοί όμως οι φοιτητές που είναι αναγκασμένοι να δουλεύουνε. Τέλος πάντων, τι να πεις. Από την άλλη, καλά το κάνουνε, να σου πω και κάτι. Ωραία. Το κάνουνε καλά γιατί σου λέει ότι πρέπει να αναβαθμιστούν και τα πανεπιστήμια. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, αυτό που ψηφίστηκε πάντως είναι ότι παιδιά, δρεπάνι, διαγραφή όσοι δεν. Πώς το λένε, δεν έχετε συμπληρώσει όλα τα μαθήματα που πρέπει να δώσετε, όσοι δεν τα έχετε περάσει μέχρι τον Ιούνιο. Έχει μία εξεταστική τώρα Μάρτιο, δεν ξέρω πότε δίνουν τώρα, Μάρτιο-Απρίλιο και μία εξεταστική τον Ιούνιο. Παιδιά, προλάβετε. Τουλάχιστον για τη τιμή των όπλων, πηγαίνετε ρε παιδιά στις εξεταστικές και δώστε 4-5-6 μαθήματα όσο μπορείτε να προλάβετε. Λοιπόν, πάμε στην παραπάνω είδηση. Εντολή Σταμαρά λέει, στηρίξτε τον Άρη. Τι έγινε, καλεκοιμήθηκες? Όχι, περιμένω. Τον Άρη τον πλανήτη. Όχι τον Άρη, τον Σπηλιωτόπουλο. Τον όμορφο. Μήνυμα προς όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν τον Άρη Σπηλιωτόπουλο και τον Γιώργο Κουμουτσάκο έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς μετά από πληροφορίες που δέχτηκε για ανοχελικότητα στη στήριξη των υποψηφίων του κόμματος. Μάλιστα, σύμφωνα με το Βήμα, ο κ. Σπηλιωτόπουλος δεν στηρίζεται από το σύνολο των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας στην πρωτεύουσα, αφού αρκετά πολιτικά γραφεία έχουν κάνει υπόγεια σύμφωνα με τον Αντάρτη, τον κύριο Κλαμάνη. Εξέλιξη λέει που έχει ενοχλήσει αφάνταστα. Ο κύριος Κουμουτσάκος έχει λέει να αντιμετωπίσει στην περιφέρεια Αττικής το κύμα στήριξης των γαλάζιων δημάρχων υπέρ του νυν περιφερειάρχη Γιάννης Γουρού. Ο Σαμαράς έχει. Τι φωτογραφία. Κλαμάνο τον Κλαμάνη. Τον έχει κλαμμένο. Τι εννοείς. Κλαμμένο δεν είπα τίποτα. Κλαμμένο, όχι. Κλαμμένο. Γίνεται να το πούμε. Κλαμμένο, εγώ ναι. Δεν ξέρω τώρα τι μπορούμε να πούμε. Το έχει κλαμμένο, ακριβώς. Ο Άρης έχει στη Λάρα. Ο Άρης είναι νέος. Όταν σας τα λέω. Ο Άρης είναι από Πάτρα. Όταν σας τα λέω, εγώ δεν μ' ακούτε. Φούξια... όχι, φούξια, πώς είναι αυτό το... Βούτερ. Πουλόβερ. Όχι. Μπλούζα. Τρικό, πώς το λέτε. Δεν ξέρω, χερσέι. Ναι. Ο Άρης σηκώνει τα μανίκια. Ο Άρης τελείωσε το πανεπιστήμιο. Ο Άρης... Ο Άρης έχει ωραίο αξάν. Αυτό δεν το έχει. Δεν έχεις ακούσει πως μιλάει Σπηλιωτόπουλος. Έχει τέλειο αξάν. Ο Άρης έχει χάρη. Ο Άρης έχει κάνει ένα hashtag πολύ ωραίο. Άρης for Athens. Ο Άρης έχει ωραίο πρόσωπο. Αυτό δεν συμφωνώ. Έχει. Καλά, σήμερα δεν συμφωνούμε σε πολλά. Έχει. Δεν έχει. Τέλος πάντων. Ο Άρης έχει πολύ μαύρες μπλεφαρίδες. Λες ότι είναι βαμμένες. Το σημαντικό είναι ότι έχει όλα τα άλλα. Τώρα βέβαια για τις ικανότητές του... μπορούμε να το πούμε αυτό τώρα. Για τις ικανότητές του δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε τόσο σίγουροι όσο για την ομορφιά του. Αλλά... Και το καλύτερο. Αφού έχει είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά ο Άρης έχει.
Ναι, αλλά ο Άρης έχει. Ο Καμένος έχει. Πού πας. Συγγνώμη. Όταν σας τα έλεγα εγώ και με κοροϊδεύατε. Τώρα, Μαντώ, επειδή εσύ τα ξέρεις και θα μου τα εξηγήσεις καλά, ο κύριος αυτός ο Κλαμμένος, ναι, γιατί κατεβαίνει για δήμαρχο, γιατί θέλει να πάει. Γιατί του αρέσει, θέλει να γίνει δήμαρχος Αθηνών. Δεν ήταν. Δεν χόρτωσε. Όχι, δεν χόρτωσε. Θέλει να. Γιατί δεν έχει το δικαίωμα. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να βάλει όσες φορές αυτός θέλει. Και πιστεύει ότι θα τις κερδίσει αυτές τις εκλογές και γιατί να μην βάλει. Κι εγώ, άμα έβγαινα και έκανα, θα έβαζε συνέχεια. Κάθε χρόνο εκεί θα ήμουν, κάθε 4 χρόνια. Έκανε καλή δουλειά του. Δεν ξέρω. Εσύ δεν έμεινε Αθήνα. Δεν μπορώ να πω, δεν θέλω να εκφράσω τη γνώμη μου ανοιχτά, γιατί έρχονται τώρα και οι εκλογές. Γιατί μπαίνει αέρα και κρυώνω. Όχι, γιατί εσύ που έμενες 5 χρόνια εδώ στην Αθήνα, για πες μας τη γνώμη σου. Τι 5 χρόνια. 5 χρόνια. 3, πόσο μείνεις, 2, 1. Η Αθήνα έχει πολλά κενά, πρέπει έχει να πολλά αλλάξει. Άτομα. Ναι. Ωραία. Άρα να μπει λοιπόν ο Άρης. Είδες που καταλήγουμε όλοι στο ίδιο συμπέρασμα. Τότε γιατί δεν το λες κι εσύ. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ λέω να δούμε τι θα κάνει. Να το πει ο ξένος. Ναι, να φύγει ο Κλαμμένος. Τι απόψεις έχει ο ένας, τι απόψεις έχει ο άλλος. Τι θα μας τάξουνε άραγε. Και άμα θα τα τάξουνε, θα τα υλοποιήσουνε. Να δούμε. Εγώ είπα ότι διάκυμε φιλικά προς τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος είναι ο πιο ωραίος άντρας της Βουλής. Τα έχω πει. Τι να πω τώρα. Δεν λέω... Θα βάλω εγώ τα κλάματα. Δεν λέω για την ιδιότητά του ή δεν λέω για τα προσόντα που μπορεί να έχει ως πολιτικός. Εγώ είπα απλά τη γνώμη μου για το dress code του, ότι είναι άριστο, άψογο και είπα ότι είναι πολύ ευχαρουσίαστος άνθρωπος. Είναι άριστο. Τι να πω ψέματα. Αλέξ! Καλά περνά ρε φίλε. Λοιπόν. Σε βλέπω, έχεις σπάσει τα κόκαλα. Ωραία, πολύ ωραία περνάμε σήμερα φαίνεται και αυτό περνάει προς τα έξω. Πάμε στην επόμενη είδηση. Vamos! Μπορεί να μην ισχύει το εισιτήριο των 5 ευρώ, είπε ο Άδωνης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστεί τελικά το εισιτήριο των 5 ευρώ στα πολυιατρία, αφήνει πλέον ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τις αντιδράσεις από τι το ΠΑΣΟ. Προσόντα, τι όμορφο. Όλα είναι πιθανά στον τόπο αυτό. Ήταν χαρακτηριστικό σχόλιο του κυρίου Γεωργιάδη σε σχετική ερώτηση. Να δούμε πρώτα πώς θα ρυθμίσουμε το σύστημα και μετά έχουμε χρόνο. Πάντως, μοντέλο χωρίς εισιτήριο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Δήλωσε το πρωί στο Sky. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κρέμαστινού, να βρεθούν λέει τα 5 ευρώ από τυχερά παιχνίδια, λαχεία κτλ. Ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί του Λουλουστεφανή. Βγαίνει ο Άδωνη στη μία, λέει θα πρέπει να δίνετε 25 ευρώ για μέσα στα νοσοκομεία. Για την νοσηλεία σας. Μετά το καταργείτε. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Τώρα βγαίνει, σου λέει, όχι, θα δίνετε 5 ευρώ. Τώρα ξαφνικά θα το ξαναπαίρνουμε πίσω. Να αποφασίσει δηλαδή τι θα γίνει για να ξέρουμε κιόλας. Ζάρια ρίχνει, σπίτι του. Ζάρια ρίχνει και σου λέει, πού θα κάτσει. Άστα να πάνε. Εγώ από αυτό το πράγμα δεν θα ασχοληθώ ποτέ. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τον βλέπουμε αυτόν τον τύπο. Ποιον. Εγώ δεν θα ασχοληθώ αυτό ποτέ. Εγώ μόνο λέω καημένη η σύντροφό του. Ναι, ρε παιδιά. Γιατί η γυναίκα. Και κοιμονούσα. Όχι και καημένη. Εντάξει, στη γυναίκα του μπορεί να φέρεται πάρα πολύ ωραία. Γιατί καημένη. Και εσύ που το ξέρεις, μωρό, ότι τρώει παντόφλα. Σιγά καλέ. Και εσύ που το ξέρεις. Σιγά, πάμε σε ένα break. Πάμε σε ένα break. Έχει ένα μόλοπο, θα ακούτε. Συνεχόμενο. Πόπο! Τάρχο! Το μαύρο, το σκοτεινό άλογο τη Κατερίνα Περιάκη. Ωραία, Κατερίνα. Ωραία. Δεν είναι σαν τη δικιά μας τη Στανήση, αλλά εντάξει. Να θυμηθούμε στα παιδιά ότι η Κατερίνα πρόσευχε τον Θεό να τη μεγαλώσουν τα μπροστινά τόσο, για να είναι σαπλωμένη και να μην πρέπει τα πόδια. Και παράπονο δεν είναι. Άσχημα πόδια έχει. Όχι, δεν έχει άσχημα πόδια, απλά ήθελε μεγαλύτερα. Μεγαλύτερο σπίτι. Μπαλκόνια. Ναι. Τέλος πάντων, εμείς γυρίσαμε εδώ στο Λοκαριπόρ, μας στείλαν κάτι. Τη βοήθησε ο Θεούλης. Για να δούμε. Ναι, μας έχουν στείλει. Μας έχει στείλει Μερούλα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κουτσουνάκι μου, για αυτό που λες. Η Πέπη μας λέει πόσο κουκλίσει σήμερα, Φραν. Θα μας τρελάνει. Ιδέες. Τρελάνε, πρέπει μας να βάλεις γυαλιά. Και η Μαρούλα. Μπορεί να είσαι και ο πιο όμορφος κρεοπόλης που έχω δει. Κρεοπόλης, έτσι. Και η Μερούλα μας λέει, Φραν, έχεις άδικο. Ναι, υπάρχουν άτομα που έχουν χρόνια στη σχολή και δεν περνάνε μαθήματα, αλλά υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν.
Εντάξει, τέλος πάντων, το αναλύσαμε. Έχω δίκιο στο 50%. Το άλλο 50% το χρημαντό. Είπαμε ότι υπάρχουν φοιτητές και φοιτητές. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σε όλα τα σπίτια μπράσουν κουκιές, το ξέρεις. Αυτό το λέμε στην Ισπανία. Έχετε κουκιά στην Ισπανία? Βέβαια, δεν έχουμε. Δεν έχουν κουκιά, μωρέ, στην Ισπανία. Τι μόνο οι Έλληνες. Πού να τα βρούμε? Στο σούπερ μάρκετ. Τι παίρνουμε. Συγγνώμη, τα κουκιά είναι ελληνικό προϊόν. Σαν τα σίκα. Με χαμόν. Το καρπούζι το ξέρετε ότι είναι ελληνικό προϊόν. Τα καρπούζια. Τα βράζει, μετά τα βάζει το τηγάνι με το χαμόν. Άκουσα χτες το λέγει ο. Ο Μιτσικώστα. Άκου. Η Λορέλα. Πάμε σε ένα κομμάτι και μας τα λες μετά. Μην μιλάτε. Λόνο, τελείωσε. Αυτή η είδηση έχει σχέση. Όχι, αυτό το τραγούδι έχει σχέση με μια είδηση που θα πούμε λίγο πιο μετά. Είναι τώρα. Τώρα είναι ο Κουφοντίνας και το βιβλίο που έγραψε. Τα ακούσατε, τα μάθατε. Τι γράφει, τι λέει. Έγραψε ένα βιβλίο. Γιατί? Για τη 17 Νοέμβρη. Ακούστε τι ακριβώς. Είναι Σκορπίος σαν και εμένα. Ένα βιβλίο λέει που θα προκαλέσει μεγάλο θόρυβο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη και θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας την 4η 5η Μαρτίου. Συγγραφέας του είναι ο επιχειρησιακός αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Δημήτρης Κουφοντίνας. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας αποκαλύπτει με λεπτομέρειες τη δράση της οργάνωσης τόσο σε οργανωτικό όσο σε επιχειρησιακό επίπεδο. Σε αυτό το βιβλίο, όπως λέει ο ίδιος, δίχως να απαρνηθεί την προσωπική του ιστορία, έναν πρώτο απολογισμό της πορείας του μετά από 40 χρόνια στο κίνημα, 4 στο μαζικό, 4 στο πολύμορφο, 20 στη 17 Νοέμβρη, 12 πολιτικός κρατούμενος και μαζί μία συμβουλή στην ιστορία του μεταπολιτευτικού κινήματος της ένοπλης κριτικής. Απόσπασμα από το βιβλίο είναι το εξής. Ακούστε τώρα, θα σας διαβάσουμε πολύ μικρό. Εκείνο το βράδυ στα Σεπόλια έγιναν πολλές αναποδιές. Ήμασταν 4. Είχαμε επισημάνει μία καμιονέτα. Στην οδό Αυλώνος, όπως κατεβαίναμε, λέει, από τη Ρόδου. Τα δύο περιπολικά είχαν κατέβει. Γιατί ροχαλίζεις? Γιατί είναι βαρετό, είναι πολύ βαρύ για το στομάχι μας. Τέλος πάντων, ότι είναι βαρύ είναι. Είναι βαρύ και ασήκωτο. Ποιος θα πάρει αυτό το βιβλίο? Αχ, με το σάλιο που έχει δημιουργήσει δεν ξέρεις. Εγώ δεν θα το πάρω. Καλά, ούτε εγώ θα το πάρω. Γιατί δεν ταιριάζει Σκορπιό με Σκορπιό. Τι είπες, γιατί? Τέλος πάντων, έγινε πολύ χαμός χτες. Μερικοί βγήκαν και είπαν ότι με ποιο δικαίωμα, ξέρω εγώ, θα βγει ένας κρατούμενος, ένας που έχει καταδικαστεί να βγάλει βιβλίο. Και γιατί όχι, το χειρότερα δικαίωμα, πράγματα κάνουμε. Το δικαίωμα, ναι, και το... δεν είναι και κρατούμενοι και δεν έπρεπε να είναι κρατούμενοι. Έτσι δεν είναι. Το έχει, το δικαίωμα το έχει, διότι υπάρχει το... Άστο να γράφει τον κύριο. Υπάρχει, ας πούμε, μπορεί να εκφράσει τις ιδέες του και τις απόψεις του ο κάθε ένας άνθρωπος. Αλλά αυτό... Έτσι. Αλλά αυτό τώρα εντάξει... Αν καταλαβαίνω καλά, το 17 Νοεμβρίου, εκτός πλάκα, είναι η τρομοκρατική οργάνωση. Ναι. Και περιγράφει μέσα στο βιβλίο με λεπτομέρειες όλα αυτά. Καλά, αυτό είναι μεγάλο, μεγάλη σφαλιάρα για τις οικογένειες από αυτούς που έχουν σκοτώσει, αλλά τέλος πάντων. Και όχι μόνο για αυτούς. Ο τέτοιος, ο Ξηρός ήταν μέσα σε αυτό. Ήταν μέσα στη 17 Νοέμβρη. Πού είναι ο Ξηρός, ρε φίλε! Ποιος ξέρει. Πού πήγε! Άμα ξέραμε. Πού είναι! Θα είχαμε κερδίσει τώρα το. Πόσα δίνανε, ρε παιδιά, πόσα εκατομμύρια ευρώπουλα. Μα είναι δυνατόν να μην έχουν βρει ακόμα τον Ξηρό καρπού αυτό? Τι να πεις, μάλλον κρύβεται καλά εκεί που κρύβεται. Τέλος πάντων, εκτός αυτού, πάντως με αυτό το βιβλίο έχει προκληθεί και μεγάλη αναστάτωση και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στον πρόλογο του βιβλίου, δεν ξέρω αν το διαβάσατε ή διαβάσατε εφημερίδες, έλεγε ότι έχει υπογράψει ο κύριος Γιαννόπουλος. Ποιος είναι ο Γιαννόπουλος? Βγήκε, θα σου πω. Και βγήκε λοιπόν εκπρόσωπος από τη Νέα Δημοκρατία, η εκπρόσωπος του κόμματος, και είπε ότι. Παρακαλώ, ξέρω εγώ, να διαγράψετε κατευθείαν αυτό το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και βγήκε μετά ανακοινωθέν από τον ΣΥΡΙΖΑ και είπαν ότι μάλλον δεν είστε πολύ καλά πληροφορημένοι, γιατί ο κύριος Γιαννόπουλος δεν υπήρξε ποτέ βουλευτής και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, μήπως δεν ήταν πολύ καλά πληροφορημένοι στη Νέα Δημοκρατία, μήπως. Καλά, κάτι μόνο πρέπει να δούμε τον Πρωθυπουργό για να δούμε ότι δεν είναι καλά πληροφορημένο. Τι να πούμε, ή μήπως. Τι να φτιάξεις με αυτά τα χεράκια εσύ? Υπήρξε κάποια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ ως βουλευτής ο κύριος Γιαννόπουλος. Γιατί σου λέει τώρα βρήκανε στόχο και σου λέει δεν γίνεται ένας βουλευτής που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει και να προσυπογράφει και να δίνει και τα εύσημα σε κάποιον ο οποίος υπήρξε σε τρομοκρατική οργάνωση, σε έναν κρατούμενο, σε έναν καταδικασμένο μάλλον. Λίγο νεράκι θες? Τι να... Όχι, γιατί. Πώς σου μιλάς σήμερα? Εγώ.
Όχι, καλέ, δεν ξέρω. Λέτε ότι φάει γλώσσα. Όπως λέμε στην Ισπανία. Πάντως. Ακόμη ο λέγκουα. Εγώ λέω ότι. Στην Ισπανία λέμε όταν κάποιος μιλάει πολύ, λέει: έχει φάει γλώσσα. Έχει φάει γλώσσα. Υπάρχει γλώσσα. Υπάρχει το ψάρι γλώσσα. Όχι γλώσσα το ψάρι. Γλιστρίδα. Εμείς λέμε έχεις φάει γλιστρίδα. Ένα χόρτο είναι αυτό. Το οποίο το τρως είναι και πεντανόστιμο. Με ξυδάκι και αλατάκι. Ωραίο. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Το βιβλίο να το αγοράσει ποιος γουστάρει ή ποιος δεν γουστάρει να μην το αγοράσει. Τι λέμε. Και εγώ δεν μου γουστάρω το Harry Potter και δεν το διάβασα ποτέ. Κάπως έτσι. Καλά, πλάκα κάνει. Αλήθεια! Δεν έχεις διαβάσει Harry Potter. Ποτέ. Τι λες, μωρέ. Εγώ διαβάζω ποιότητα, δηλαδή διαβάζω... αυτό το βιβλίο που μας έφεραν εδώ στο Mad TV, πού είναι. Εγώ μόνο ήθελα να... Χωρέσω. Να χωρέσω. Χώρεσα. Και το διάβασα. Έλα. Ναι. Ο καθένας, ρε παιδιά. Καλό βιβλίο. Ο καθένας διαβάζει ό,τι του αρέσει πολύ και κολλάει στην ιδιοσυγκρασία του και στα γούστα. Είναι καλό για να βοηθήσει τον εαυτό σου αν έχεις κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό. Εγώ διαβάζω κόμιξ, ας πούμε. Η Μαντώ διαβάζει το πώς το λένε. Και Κοσμοπόλιτα. Καλό βιβλίο, το Κοσμοπόλιτα είναι το καλύτερο. Αστερίξ, Οβελίξ, τέτοια. Την τι. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη. Έλα που έχουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, μου εδώ έρχεται μία βρωμίλα. Προετοιμαστείτε. Το ομοφοβικό και ρατσιστικό παραλήρημα του κυρίου Βερίκιου εναντίον στον κύριο Κορτό. Η κυρία λέει. Ο Βερίκιος, ναι. Στην κυρία. Τι ωραίο καφέ. Η κυρία Αυγουστίνα και η δικτακτορία των Κέι. Σε ένα απίστευτο ομοφοβικό παραλήρημα κατά του συγγραφέα Αυγούστου Κορτό. Αναλώθηκε μέσα από την καθημερινή του εκπομπή ο γνωστός δημοσιογράφος Δήμος Βερίκιος στο ραδιοφωνικό σταθμό του Α. Στο παραπάνω ηχητικό απόσπασμα, οι δύο δημοσιογράφοι και ο κύριος Βερίκιος επιτίθονται, λέει, με ευτελιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Αυγούστου Κουρτό, επειδή είπε ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλος. Ο Αύγουστος Κουρτό, με δημοσίευμά του στο Facebook, δήλωσε πως δεν θα συμμετέχει ενεργά στο ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη, με την υπενθύμηση πως παραμένει αφοσιωμένος στον άνδρα του και στα βιβλία του. Αυτή η φράση υπήρξε η αφορμή για ένα 15 λεπτό ξέσπασμα ομοφοβίας, κατά τον οποίο ο κύριος Βερίκιος χαρακτήριζε τον κύριο Κορτό μεταξύ άλλων κυρά Αυγουστίνα. Εντυπωσιάζει επίσης το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος παραδέχεται ότι δεν ήξερε μέχρι σήμερα το συγγραφέα, το έργο της ζωής του, αλλά παρόλα αυτά προέβησε ρατσιστική κριτική εναντίον του στον αέρα και μάλιστα στην πρωινή ζώνη. Όχι βέβαια πως αν αυτό γίνονταν με τα μεσονύκτια θα άλλαζε κάτι, ως προς την κίνηση αυτή. Απαράδεκτο. Μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα κατά για μια φορά στην Ελλάδα. Μίλα. Εγώ εδώ το έχω. Ότι τέτοιος άνθρωπος, τέτοιο... Άνθρωπος, ναι. Καλά, δεν το λες άνθρωπο, Ανιμάλ. Το λες κουράδα. Τέλος πάντων. Όχι. Δεν θα έπρεπε να έχει μέρος στην τηλεόραση. Δεν λέω ότι εγώ είμαι καλύτερος, αλλά τέλος πάντων. Αυτά. Το είπα απλά. Αυτό έχεις να θέλω. Πεις. Τι να πω τώρα, να νευριάζω εγώ, να πω... Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει όταν κάποιος επεμβαίνει στον ιδιωτικό βίο του άλλου και... Σιγά τώρα, μόνο πρέπει και... να τη δεις την φάτσα για να δεις ότι είναι θύπικος. Πώς το λέει. Προσωπικά, ρε παιδιά, δηλαδή... Πίθικος. Με συγχωρείς πάρα... Θύπικος. Θύπικο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Θύπικος. Όχι, στην Ισπανία το λες τσιμπανθέ. Τσιμπανθέ. Πάμε σε ένα break, παιδιά, και επιστρέφουμε εδώ να τα συζητήσουμε όλοι. Τσιμπανθόλ. Τρελό break. Μέρση. Έχει ξεσηκώσει τα πλήθη εδώ αυτή η για το Μερίκιο. Μπερίκοκο. Θα σου στείλει μετά το δαμάσκηνο. Θα σου στείλω ένα μηνυματάκι μετά στο Twitter ή εκεί που θα σε βρω εγώ να σου τα πω. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα που έχουμε στο Facebook. Έτσι. Που δεν τα διαβάσαμε. Έχουμε την Βάση που λέει: καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, εγώ πάλι σπίτι άρρωστη. Ρε, τι θα γίνει, ρε, φίλοι. Περαστικά. Η Σοφία. Α, κάτι. Α, όχι, η Σοφία μας έστειλε πριν. Όμορφες καλημέρες, Μαντώ, κούκλα. Σήμερα φραν, απλά τα σπας. Α, και κάτι άλλο, παιδιά. Ποια μέσα έχουν απεργία σήμερα για να ξέρουμε πώς να πάμε στην σχολή μας. Να μην κάνεις και εσύ 20 χρόνια να περάσεις τα μαθήματα, να είσαι καλή. Τι τις λες, μωρέ, πες τις ποια μέσα έχουν. Τώρα θα διαβάσω τα μηνύματα και θα πω τις απεργίες. Η Λορέλα, καλημέρα, παιδιά. Να ξέρετε ότι έχετε πολύ πλάκα και μας φτιάχνετε την ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πλάκα. Ευχαριστούμε. Φράν, πολλά φυλάκια και μην τους ακούς, κούκλωσες ό,τι και να βάλεις. Είδες. Πρέπει να πας στο οφθαλμολόγο, στο οφθαλμοτρίατο, πώς το λέτε.
Αυτό. Αθρίατρο. Ναι. Η Νίκη. Ναι, ναι, παιδιά, όλα πάνε προς το καλύτερο. Έχεις και εσύ μια θετική, θετικό... Ενέργεια. Τα βλέπεις όλα θετικά. Σαν την Amita Motion που θα πούμε σε λιγάκι τι γίνεται. Γι' αυτό. Ο Γρηγόρης, καλημέρα. Θα πάμε έξω από την ΕΡΤ όλοι οι φοιτητές να κάνουμε απεργία για να μην διαγράψουν κανένα. Εντάξει. Ναι, τώρα σωθήκαμε. Και αγάπη. Με την ευκαιρία θα διαλέξουμε και το τραγούδι της Eurovision. Πού έχουμε και το τραγούδι της Eurovision, το Μ' αρέσεις διότι έχεις. Μ' αρέσεις διότι δίνεις λύσεις παράλληλα σε πολλά θέματα. Είσαι ωραίος. Αλλά και στο Eurovision, επειδή εμείς παίρνουμε μέρος σαν κανάλι, εγώ δεν μπορώ να πω ποιος ψηφίσω. Εντάξει, έχουμε τις προτιμήσεις, αλλά δεν τα πούμε ανοιχτά έχουμε στον αέρα τους πριν γίνει ψηφοφορία. Γιατί, το είπαμε, αν είμαστε ανοιχτοί, θα έρθει η αέρα και θα κρυώσουμε. Και δεν έχουμε και γιατροί στο ΕΝΟΠΗ. Κατάλαβες κάτι? Όχι, δεν προκούπε, νο πας ανένα. Προκούπες. Έχουμε απεργία σήμερα. Σήμερα έχουμε και αρκετές. Όλμη, καθηγητές από τις 11 μέχρι τις 2 και από τις 2 μέχρι τις 5. Δεν έχουν καταλάβει οι καθηγητές όμως ότι από τις 2 που κάνουν το παρόν και θα προχωρήσουν μετά στις 2, δεν υπάρχει και ένα κενό εκεί για να κάνουν διάλειμμα. Τι τσάμπα, το έγραψα. Τέλος πάντων, καλά να πάει η απεργία τους. Ο Σταθμός Σύνταγμα, όπως είπαμε, είναι κλειστό από τις 3, κλάρκεζι. Και συλλαλητήριο. Συλλαλητήριο, όλοι με καθηγητές από τις 12.30 έστω στην πλατεία Κλαθμόνος. Πώς? Κλαθμόνος. Πώς? Κλαθμόνος. Θα σπάς τα δόντια σου, θα σπάς. Κλαθμόνος. Έτσι, πάμε να δούμε και στο Twitter τι μηνυματάκια μας έχουν στείλει τα παιδιά. Τίποτα. Ο Justin Bieber Greece μας λέει, Φραν Μαντό, ξέρατε ότι Έλληνας Justin Bieber είναι ο Gino. Και οι Έλληνες One Direction, οι Boys and Noise, πείτε ότι τους αγαπώ. Ο παιδιά σας αγαπάει εδώ πέρα ο φίλος μας ή η φίλη μας, η οποία δεν μας έχει γράψει το όνομα. Είχαμε μία ανάγκη να το πούμε. Ευχαριστώ και τη Λιδία. Λιδία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτά ήταν τα μηνυματάκια μας. Γιατί να ξέρεις ότι τους Boys and Noise έχει τρελό fan club. Το θες, το θέλεις. Μπουμπούνα το. Θα το μπουμπουνίσω. Μπουμπού. Πώς λέγεται αυτός που έχει την ικανότητα να περνάει μέσα από τα τζάμια? Μην πεταχτείς εσύ, Αργυρό. Μην πεταχτείς. Ο κλεφτής. Όχι. Πώς λέγεται. Άλλη μία ευκαιρία, άλλη μία. Αυτός που είναι ικανός να περνάει μέσα από τα τζάμια. Ο περνογιαμί. Όχι. Να το πάρει το ποτάμι. Ναι, περίμενα να πάρουμε και τον Θεοδωράκη. Τζαμαϊκανός. Σ' άρεσε, Αρτιόν! Καλό, δεν σε χάλασε. Από νευρικότητα γελάω. Και ένα τελευταίο. Τι είναι αυτό που στίβει και αναρωτιέται? Δεν ξέρω ούτε τι είναι στίβει και αναρωτιέται. Ούτε αναρωτιέται. Στίβει είναι αυτό, όταν στίβουμε ας πούμε το πανί. Είναι αυτό που στίβει. Και αναρωτιέται. Τι είναι αναρωτιέται? Ότι σκέφτεται okay. Και διαιρωτάει τον εαυτό του. Είναι τυφλό. Όχι. Τι είναι αυτό που στίβει και αναρωτιέται? Ο Stevie Wonder. Και δεν είναι τυφλό, ε. Τι εννοείς? Ο Stevie Wonder ήταν τυφλό. Α, τυφλός είναι. Ναι. Όχι. Μην το βλέπεις ότι έπαιξε το πιάνο, ήταν τυφλό. Α, δεν είναι. Αυτό εννοούσες εσύ. Το είχες βρει δηλαδή. Ναι. Και γιατί δεν το έπεσε από την αρχή. Άλλο, θέλετε κι άλλο. Ναι. Γιατί άλλο οι κότες. Γιατί οι κότες δεν πηδάνε από την ταράτσα? Γιατί δεν μπορούν να πετάνε. Δεν πετάνε, δεν κάνουν σαν τα άλλα πουλάκια. Όχι. Δεν μπορούν, δεν έχουν αυτό. Γιατί είναι κότες. Γιατί είναι κότες. Ούτε αυτό σας άρεσε. Γιατί η Μαντό δεν έχει πλάκα όταν λέει αστεία? Γιατί είναι η Μαντό. Ήταν χειρότερο. Και ένα τελευταίο. Πες τα. Πού νομίζουν οι ξανθιές ότι πάει το φως όταν κλείνει το διακόπτη? Εκεί στο Τίτο. Τι. Πού νομίζουν. Πού νομίζουν οι ξανθιές ότι πάει το φως όταν κλείνει το διακόπτη? Από μια ξανθιά μπορείς να τα περιμένεις όλα, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων. Να το πάρει το ποτάμι. Έλα. Στο ψυγείο. Αυτό είναι καλό, ρε. Είδατε, σήμερα είχαμε πολλά ανεκδοτάκια. Ήταν καλό αυτό. Γιατί όταν ανοίγεις το ψυγείο. Έχει το φως. Έχει φως. Ναι. Και όταν το κλείνεις, λες. Θα έχει φως, δεν θα έχει φως. Αλλά δεν έχει φως όταν είναι κλειστό, το ήξερε. Μ' αρέσουν αυτά τα ανέκδοτα με τις ξανθιές, διότι δικαιώνομαι. Κάθε φορά καταλαβαίνω το νόημα των ανεκδότων. Διότι τις ίδιες απορίες έχω και εγώ, κατάλαβες. Γι' αυτό και τις καταλαβαίνω. Φοβάμαι! Λοιπόν,
Τι πάμε έχουμε στην επόμενη μας είδηση. Ναι, γιατί είναι η ώρα. Ένας παράνομος μετανάστης βρέθηκε μέσα σε μία μικρή βαλίτσα. Ρε, τι κάνει ο άνθρωπος. Στην Ισπανία, ρε φίλε. Ακούστε. Ναι. Άναυδοι έμειναν οι άντρες της Ισπανικής, λέει, πολιτοφυλακής, όταν άνοιξαν μία μικρή μπλε βαλιτσούλα κατά τη διάρκεια ελέγχου στα σύνορα μεταξύ Μελίγια και του Μαρόκου. Τι καλά μέσα τα από τη... Έτσι λέει εδώ, Μελίγια. Τι καλά τα μέσα από την βαλίτσα, λέει, που μετέφερε ένας 39χρονος Μαροκινός διακινητής, ο οποίος επιχείρησε να περάσει το 19χρονο παράνομο μετανάστη στην Ισπανία, βγήκε ένας υψηλόσωμος Αφρικανός που πιστεύεται ότι είναι από το Μάλι. Το απίστευτο περιστατικό που συνέβη την περασμένη Παρασκευή καταγράφηκε, λέει, στην κάμερα με τον νεαρό άνδρα να δείχνει ζαλισμένος και αποπροσανατολισμένος σύμφωνα με τις αρχές. Ο 39χρονος Μαροκινός τράπηκε σε φυγή μόλις είδε τους άνδρες της πολυφυλακής να πλησιάζουν, λέει, τη βαλίτσα και συνελήφθη από τις αρχές, ενώ υποκράτησε τέθηκε και ο 19χρονος παράνομος μετανάστης. Πώς χώρεσε, ρε φίλε, με στην βαλίτσα. Και η Μάιλι πώς χώρεσε. Καλά, η Μάιλι είναι και μισοριξιά. Ναι, ξέρετε τι, κάτι άλλο. Ξέρετε ότι στην Ισπανία έχουν πνιγεί τώρα. Γιατί τώρα προσπαθούν να περάσουν στη Μελίγια συνέχεια και στην Θέουτα. Oh. Που είναι δύο πόλεις που είναι στην Αφρική. Στην πλευρά της Αφρικής που είναι από την Ισπανία. Είναι ωραία, εκεί πέρα έχεις πάει. Μελίγια είναι πολύ μικρή. Σαν και σαν χωριό, τι. Έχει καμιά θάλασσα ωραία εκεί πέρα, τίποτα τέτοιο. Ναι, μωρέ, να ρίξουμε και μια βουτιά. Όχι, καλύτερα να μπεις μέσα στο Μαρόκο, παρά να μείνεις εκεί. Γιατί τόσο χάλια είναι, ρε παιδί μου. Είναι ωραία. Έχεις πάει, μπουσί. Είναι βαρετά, Μελίγια είναι βαρετά, έχω πάει Μελίγια. Ναι. Τέλος πάντων, ότι πνήθηκαν, πώς το είναι το ρήμα. Σε αδειάγουν δύο, τέλος πάντων. τουλάχιστον 100 πώς είναι, μετανάστες. Ναι, και ξέρεις τι έλεγαν αυτοί που κάνουν το έλεγχο και τα λοιπά. Δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Μην μου πεις ότι τους πετάξανε μέσα στη θάλασσα όπως κάνανε και εδώ. Δεν ξέρω. Τα τραγικά αλλά... αυτά. Θυμάσαι την είδηση. Μεγάλο πιθανό ναι, το έκανα. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Τους πέταξαν. Ναι. Τράτζικ, ρε παιδιά. Δηλαδή, πώς θα τους πετάξουν. Ανθρώπινες ψυχές είναι, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ να το κάνουν με τον. Πώς το λένε, με τον τέτοιο, πώς το λένε. Ο Γουαρανά, πώς το λένε, αυτό που είπαμε πριν. Γουαρανά. Ο Γουαρανά, ο Τσιριμόγια, πώς το λένε, τύπος αυτός. Αυτό, με αυτό. Α, το Βερίζιο. Το πετάνε να δουν αν κολυμπάει ή δεν κολυμπάει. Εντάξει, τι να πεις. Ρε φίλε, πάντως, με τους ανθρώπους, εκπλήσωμε ώρες-ώρες. Έρχονται αυτοί οι κακομύριδες από τη χώρα τους για να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο, τους πιάνουν και αντί να τους στείλουν έτσι όπως ήρθαν, ας πούμε, στη χώρα τους πίσω. Γιατί, okay, το να είσαι λαθρομετανάστης δεν είναι καλό. Έτσι, αντί να τους στείλουν λοιπόν πίσω από εκεί που ήρθανε, τους ρίχνουν στα ποτάμια, τους βαράνε, τους κάνουν τα χίλια διόρεση. Δηλαδή, λίγο ανθρωπιά, λίγο τσίπα δεν έχουν αυτοί. Τσίπρα. Να ξέρω, μέσα τους. Όχι τσίπρα, τσίπα. Άστο τι αυτό. Καλά τα λες, μωρό μου. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι. Τι να πεις, τέλος πάντων. Πάμε στην επόμενη είδηση. Ναι, τι γιατί να εδώ τι να πούμε. Άντε, πάμε. Έχουν μπει ποιο σε φταίει με αυτό με τον φαρμακονησί ή όχι. Δεν έχουμε ο Θοδωράκης τι πήγε εκεί, τσάμπα. Ο Θοδωράκης θα δούμε τι θα κάνει. Θα κάνει τώρα μέσα από το ποτάμι. Μπορεί να σου πω κάτι που δεν μ' αρέσει από τον Θοδωράκη. Τώρα έτσι δημοσιογραφικά. Τι. Ότι ναι, κάνει θέματα έτσι ωραία κτλ. Αλλά πάντα μένει στο πάνω φύλλο του θέματος. Δεν πάει ποτέ μέσα. Δεν ρωτάει ποτέ στις δύο πλευρές έτσι για να κάνει boom. Καταλαβαίνεις. Μένει στο. Είναι ότι και καλά κανονίζεις με ένα γόρι, με μια κοπέλα για πρώτο ραντεβού. Ναι. Είστε έτσι πολύ καραμελωμένοι και στην στιγμή όταν θα φύγει, ούτε ένα φυλάκι σου δίνει. Τέτοιο θέμα είναι. Και πας ενερωμένος στο σπίτι, ότι δεν του άρεσα. Συγγνώμη όμως. Μα αυτά τα θέματα που έβγαζε στην εκπομπή του, στους πρωταγωνιστές, είναι από μόνα τους σοκαριστικά. Και ίσα ίσα ότι δεν αγγίζουν απλά την επιφάνεια. Δηλαδή, ποιος άλλος δημοσιογράφος έχει κάνει αναλυτικότατα και πολύ εκτενή, ας πούμε, ρεπορτάζ μέσα στις φυλακές. Παίρνοντας συνέντευξη από κρατούμενους. Ποιος άλλος το έχει κάνει. Μέσα εδώ στην Ελλάδα μόνο αυτός. Ή μέσα σε ψυχιατρικές κλινικές. Ποιος δεν είναι άλλος. Ο πρώτος, το έχουν κάνει πολλούς. Ποιοι το έχουν κάνει, για πες μου. Τον Γιώργαν Συστιάγα από την Ισπανία το έχει όχι, κάνει. Όχι, στην Ελλάδα σου λέει. Α, εδώ, στην Ελλάδα, δεν έφταω εγώ. Εγώ πιστεύω. Η Ανίτα Πάνια λέει. Ανίτα Θεά! Η Ανίτα έχει την κάνει τέλω, συνέντευξη μόνο από τον. Όχι, τον. Όχι, το Sorry Matei. Αυτός ήτανε.
Όχι, ρε παιδιά, στον. Ας πούμε. Όχι μόνο το φαρμακονησί, έκανε άλλο ρεπορτάζ που το είδα. Πού ήταν, στο Άγιο κάτι. Κρατεί το σε φυλακές έξω στη Ρουμανία, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν και αγγίζει το θέμα από πάνω, δεν πάει. Όχι, στο ρε, πιο μέσα. Μπάσαρι, λες. Το Μπάσαρι, ποιο οριματέει, στο Μπάσαρι έκανε συνέντευξη. Η Ανίτα Πάνια, επειδή τη ζήτησε ο ίδιος. Ναι, πάμε σε ίδια. Αλλά πέρα από αυτό, όλα αυτά τα βίζοντα θέματα που έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός, μην είναι, επειδή ας πούμε βγήκε στην πολιτική και έχει κάνει ένα κόμμα, μην απαξιώνουμε και όλη τη δουλειά που έχει κάνει. Όχι, είναι καλός δημοσιογράφος απλά. Κορυφαίος για μένα. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, μένει στην επιφάνεια. Απλά να σου πω κάτι. Δεν είναι ευαίσθητο την επιφάνεια. Απλά να σου πω κάτι, συγγνώμη. Ακόμα. Όλοι εμείς δεν λέμε ότι άντε να αλλάξουν τα πράγματα στη Βουλή, να μπουν καλύτερα κόμματα μέσα, να φύγουν από την εξουσία αυτή που είναι. Πάει ένας άνθρωπος να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα και όχι μόνο αυτός, οποιοδήποτε έχει φρέσκες ιδέες και πάει να συντάξει ένα καινούριο, ας πούμε, να δημιουργήσει ένα καινούριο κόμμα, τον πυροβολούμε. Κάτσε να δούμε, να ξεκαθαρίσει τις πολιτικές του θέσεις και μετά, ρε παιδιά, πυροβολάτε. Περιμένετε να δούμε. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Οι New York Times παραδέχτηκαν λάθος 161 χρόνια μετά. Με καθυστέρηση 161 ετών, οι New York Times παραδέχτηκαν ότι είχαν γράψει λάθος το όνομα του Solomon Norpath, ενός ελεύθερου μαύρου άνδρα που πουλήθηκε για σκλάβος. Σε ένα άρθρο, λέει, που δημοσιεύτηκε στις 20 Ιανουαρίου του 1853 και περιέγραψε, λέει, την ιστορία του Solomon Northup, το επώνυμό του ήταν γραμμένο λάθος ως Northrop. Ως Northrop. Πώς? Northrop. Πώς το γράψαν έτσι. Ανέβερ, λέει, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, η διόρθωση της εφημερίδας για το όνομα του άνδρα. Βεβαίως, η διόρθωση δεν έγινε τυχαία τώρα και μετά από τόσα πολλά χρόνια, αφού ο Solomon Northup ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ενέπνευσε, λέει, την πολυβραβευμένη ταινία 12 χρόνια σκλάβος. Πω, πω, πως να μην στην Ισπανία, buenas horas, mangas verdes. Ό,τι του φάνη του Λεωστεφανίου. Ναι. Ο mangas ο verdes, ε. Όχι, σημαίνει στην καλή ώρα. Πράσινα μανίκια. Έλα, πώς, τι! Στην καλή ώρα πράσινα μανίκια. Στην Ισπανία το λέμε. Αγουένας ώρας μάγκας μπέρδες. Στην καλή ώρα πράσινα μανίκια, δηλαδή ότι θυμάσαι χαίρεται, κάπως έτσι. Δηλαδή. Δηλαδή. Ναι. Αυτό ρε, το χρησιμοποιούμε για αυτό. Δεν έχει νόημα η αλήθεια, είναι αλλά. We were. Δεν μου αφήνει, δεν τραγουδά. Κάνω support. Τραγούδα. Πολύ γυμνασμένους ώμους έχει. We were. Τι είναι αυτό, τούμπανο είσαι. Κοίτα, περίμενε. Κοίτα εδώ. Μαντώ, έχουμε βρει το νοήμα από αυτό το πουκάμισο. Βάλε το χέρι σου εσύ εδώ. Όταν πας σε ένα κλαμπ, όχι έτσι. Όταν πας σε ένα κλαμπ, και θες να κάτσεις με τον φίλο σου, είναι έτσι. Αχα. Είδες. Είναι για να κρεμάς τα κλειδιά σου από εδώ, να μην τα χάνεις. Είναι άμα είστε μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπαριέμαι να δω το εκεί. Μπράβο μου. Βάζεις τα αντικείμενά σου εκεί. Μπράβο μου. Τέλεια. Υπέροχα. Πάμε στην επόμενη μας είδηση. Τι να κάνουμε, θέτε. Πάμε. Άντε, πάμε. Εστιατόριο, λέει, τουαλέτα κάνει θράψη στην Κίνα. Η νέα τάση στη διακόσμηση εστιατορίων ξεκίνησε από το Λος Άντζελες και πλέον φαίνεται πως κατακτά και την Κίνα, όπου τα εστιατόρια τουαλέτα κάνουν θράψη. Η απόλαυση ενός γεύματος στην τουαλέτα είναι αποκρουστική και μόνο στην ιδέα. Για άλλους όμως είναι εμπειρία και στην Κίνα τα εστιατόρια με ντεκόρ και μενού στο πνεύμα, μόνο δωμάτιο, λέει, στο πνεύμα του, μόνο δωμάτιο που ακόμη, λέει, και ο βασιλιάς πηγαίνει μόνος του, ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Έτσι, πολλοί Κινέζοι απολαμβάνουν πια το δείπνο τους καθισμένοι, όχι σε απλές καρέκλες, αλλά σε καθίσματα που μοιάζουν, λέει, με λεκάνες τουαλέτας, εφοδιασμένα και με μαξιλαράκια για μεγαλύτερη άνεση των πολιτών. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι ιδέα είναι αυτή. Τέλειο. Εγώ δεν θα πήγαινα. Μόνο θα πήγαινα αν θα ήθελα να με πιάξει κόψιμο εκεί. Για άλλο λόγο, οι Κινέζοι, πώς είναι οι Κινέζοι, αφού τρώνε και γάτες και τέτοια. Δεν έχουν εστιατόρια, εδώ που τα λέμε. Εσύ που έχεις πάει, πες μες στις εμπειρίες σου. Έλα, θα κάνω εγώ τον Θοδωρακή λίγο τώρα. Κοίτα. Τι κάνεις. Και καλά είμαι, αλλά. Πέρασες καλά στην Κίνα. Μ' άρεσε πολύ. Πώς είδες η κατάσταση. Ωραία ήτανε. Οι Κινέζοι έχουν τα μάτια τόσο κλειστά.
πιο κλειστά από ό,τι νομίζετε. Είναι αλήθεια ότι τρώνε φίδι? Τρώνε. Είναι αλήθεια ότι δεν πάνε τουαλέτα γιατί παίρνουν πολύ ρύθι για να φάνε? Δεν το ξέρω αυτό, δεν ρώτησα κανένα Κινέζο. Τότε γιατί το λόγο για να βάλουν τουαλέτες σε ένα εστιατόριο? Γιατί κάποια στιγμή θα θέλουν να πάνε στην τουαλέτα. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Λες γι' αυτό να είναι τόσο κίτρινοι, επειδή σφίγγονται και έχουν πάθει ίκτερο, επειδή δεν πάνε στην τουαλέτα. Καλά, στην Ισπανία λέμε και κάτι άλλο. Όταν είσαι κίτρινος είναι για άλλο πράγμα. Γιατί? Πώς. Ναι, ισχύει. Ναι. Ισχύει. Τι κάνεις, καλέ, εσύ, είμαστε το Καζανάκι. Πήγε! Τώρα το τράβηξα κιόλα. Α, το Καζανάκι. Γιατί το λένε Καζανάκι αφού δεν έχει γκάζ μέσα? Όχι γκάζανάκι, αλλά έχει καζανάκι. Ακά! Πώς είναι το καζάνι? Με κάπα. Κάπα αλφα, κάπα αλφα ζήτα αλφα. Κασανάκι! Κασανάκι! Καζανάκι! What a chivaga in the anatokodes! Το κασανάκι! Το κασανάκι είναι κάτι άλλο. Είναι κινέζικη. Την ώρα πράσινα μανίκια, πράγμα. Αυτό. Πάντως στην Κίνα δεν έχουν, ρε παιδιά, άσχημα εστιατόρια. Πολύ ωραία. Το πιο ωραίο εστιατόριο που έχω δει στη ζωή μου. Αυτό που έφαγε στο φίδι. Όχι, άλλο. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Ήταν ένα ποτάμι. 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 Όχι το Θεοδωράκι. Όχι το Θεοδωράκι. Καλό. Ποτάμι εστιατόριο. Ποτάμι μεγάλο, σαν λιμνούλα, στο οποίο τα τραπέζια ήταν βαρκούλες, χωράγανε δύο άτομα μέσα και έμπαινες μέσα στη βάρκα και επέπλεε στο νερό. Και όχι, δεν έτρωγες κατσαρίδες. Ο Θεοδωράκης ήταν σερβιτόρος σε γκόντολα. Και σου προσφέρανε εκεί πέρα το κινέζικο το μενού. Το καυτερό ήταν λίγο καυτερό. Μπράβο. Αλλά ήταν πολύ όμορφο. Έβλεπες μια βρωμοκουρτίνα μαύρη που την άνοιγες. Ναι. Και έμπαινες από εκεί μέσα και έλεγες τώρα σε τι παράγκα έχω έρθει. Τι ήθελα εδώ. Και άνοιγες, παιδιά, την κουρτίνα και έμπαινες μέσα σε ένα κήπο, κάτι ποτάμια, κάτι καταράκτες. Και καθώς έτρωγες, πέρναγες κάτω από τους καταράκτες. Δηλαδή πήγες στο Six Dogs, απλά δεν το θυμάσαι. Ωραίο και το Six Dogs, ωραίο, αλλά δεν έχει ποτάμι. Έλα, πάμε! Πάμε σε break. Στον ερωτά σου, σε ερωτεύτηκα. Με γεια σου και χαρά σου. Πώς κάνει, κάνει έτσι. Η Άτζελα. Δεν λέμε τώρα, η Άτζελα είναι αυτά. Τέλος πάντων, έλα. Μετά, ένα κεφάλαιο ολόκληρο. Μετά από ένα κεφάλι, μήνα... Δηλαδή. Ναι, νομίζεις. Τι. Πες μου. Ένα λεπτό, μιλάω με το σκηνοθέτη. Τι θέλει, καλέ. Όχι, σιγά μην... Βίτωνα, τι θέλεις. 60%. Τι θέλεις, Βίτωνα. Θες να ανέβω πάνω. Θέλεις να έρθω τώρα. Πάνω για πάνω. Θα απολυθείς. Πάμε στην επόμενη είδηση. Πάμε. Αγκαλιά, λέει, με το λιοντάρι. Σίγουρα δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη η Λίνα Τζεκ όταν πόζαρε και ο άνδρας της ετοιμάζονταν, λέει, να φωτογραφίσει στο Lion Park του Johannesburg στη Νότια Αφρική. Την ώρα που ετοιμάζονταν, λέει, για τη φωτογραφία με φόντο την Αφρικάνικη Σαβάνα, ένα λιοντάρι 8 μηνών εισέβαλε στο πλάνο και χάρισε στη 42χρονη μια αγκαλιά, ακουμπώντας τον ώμο της γυναίκας, έβγαλε τη γλώσσα του και άρχισε να τη γλύφει, λέει. Άρα δεν είναι όλοι. Τη γλωσσίτσα του, μωρέ, το κουτσουνάκι το όμορφο. Και άρχισε να τη γλύφει, λέει, να γλύφει το αυτί της γυναίκας, που φυσικά ξέσπασε σε γέλια. Στο πάρκο αυτό, εξηγεί η Daily Mail, οι επισκέπτες μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα λιοντάρια από 2-8 μηνών. Όταν τα λιοντάρια μεγαλώσουν, μεταφέρονται σε άλλο σημείο του πάρκου, όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των επισκεπτών. Τι ωραίο! Τι κουτσούλα που είναι, ρε, τα λιοντάρια! Αϊ, τι ωραίο! Εγώ δεν θα το έκανα με τίποτα. Εγώ θα το έκανα. Του πάει το κεφάλι κάπου αλλού στο λιοντάρι. Λες, ρε. Σου βγάλει το κεφάλι. Όχι. Έτσι, αφού σου λέει ότι μέχρι 8 μηνών δεν είναι επικίνδυνα. Είναι ωραία τα λιονταράκια. Δεν θα ήθελες να πιάσεις ένα λιοντάρι με τίποτα. Γατούλες είναι καλέ. Δεν είναι γατούλες, ίδιες. Είναι γατούλες, πόσο αλλά είναι φωτεινή. Λίγο πιο μεγάλες. Από γάτες δηλαδή. Οκ. Okay. Τα λιονταράκια δεν είναι τα πιο όμορφα ζώα, ρε εσύ. Όχι, το άλογο. Το άλογο είναι το πιο όμορφο ζώο. Το άλογο όταν γεννιέται δεν είναι ωραίο. Με είναι κάτι ποδαράκι. Τέλειο. Το άλογο είναι το πιο ωραίο. Όταν μεγαλώνει. Εμένα μου αρέσει το άλογο και αυτό που τρώνε στην Δανία που το σκοτώνουν. Όχι όταν είναι πουλάρι. Η χειράφα, πώς το λέτε. Ποια είναι αυτή. Αυτό με το λαιμό τεράστιο. Τι. Ποιος, τι. Μπράβο, είπες κάτι σωστό. Ευχαριστώ. Χαμηλοπάρδο. Η καμηλοπάρδαλη. Καμηλοπάρδο. Έχει πλάκα. Ωραίο ζάκι, καμηλοπάρδαλη. Τέλος πάντων. Πάμε σε μια είδηση γιατί αυτή δεν έχει πολύ ζουμί. Συγχωρώ τον Πιστόριους. Τι λέτε, καλέ. Συγχωρώ τον Πιστόριους, παιδιά! Σε ένα γήπεδο δίπλα στην Αττική Ιατρική. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τι λέτε, ρε παιδιά. Και πολύ έχει κλείσει το μικρόφωνο. Καλά, τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενη είδηση. Λοιπόν,
Συγχωρώ, λέει τον Πιστόριους. Το συγχωρώ, δηλώνει για τον Όσκαρ Πιστόριους η μητέρα της 30χρονης Ρίβα Στέρκαμπ, που ως 28χρονος παραλιολμπιονίκης. Ρε παιδιά, δεν... Λοιπόν, πού! Δεν βλέπει. Το συγχωρώ, δηλώνει για τον Όσκαρ Πιστόριους η μητέρα της 30χρονης Ρίβα Στέρκαμπ, όπου ο 28χρονος παραολυμπιονίκης σκότωσε, περνώντας την για κάποιο κλέφτη, σύμφωνα με τον ίδιο. Μπράβο, μεγάλη καρδιά έχει η μητέρα. Ναι, εγώ... Όχι, όχι, δεν το διαβάζω παρακάτω, είναι το σημαντικό αυτό. Η καλή γυναίκα, εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ θα του γύρισα το κεφάλι σαν τις κότες. Τι κάτι σου μυρίζεις. Κάτι μυρίζεις αυτήν. Τι μυρίζει, λες να τα έχει φτιάξει με την μάνα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Τι λες, μωρέ. Λες να το έχει με την. Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι. Ότι τους έχει δώσει λεφτά. Όχι. Συγγνώμη, το πτώμα από την κόρη δεν πληρώνεται με τίποτα. Αυτό ακριβώς. Τι λέτε παιδί, τώρα. Εσένα σε σκοτώνουν την κόρη σου και θα συγχωρείς τον άλλο επειδή σου έχει δώσει ένα φάκελο με λεφτά. Μη λέτε χαζομάρες. Του πετάω το φάκελο και του βάλω το φάκελο εκεί που δεν το περιμένει. Τον τυρουτήτου του. Ποιο τυρουτήτου του καλέ. Τον τυρουτήτου του. Του τον τρίβει στα μούτρα και του λε: Σα πάει για να βγει. Όχι, όχι. Αν την έχει σκοτώσει, και που την έχει σκοτώσει σίγουρα. Όχι, ότι αν την έχει, την έχει σκοτώσει. Να σαπίσει εκεί μέσα στη φυλακή. Και λένε: Πόρσε, άκου αλτίο. Και κο. Τέλος πάντων, παιδιά, τι να πει. Πάντως η γυναίκα αυτή έχει μεγάλη καρδιά. Εδώ ρε φίλε, δεν θυμάσαι. Μεγάλη καρδιά είναι λίγο χαζή. Ένα από όχι, τα δύο. Δεν είναι χαζή. Δεν είναι δεν, χαζή. Τι να συγχωρεί. Τι να τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, η Νατάσια. Τώρα, ναι. Να μην γίνει ποτέ αυτό. Ναι. Εσύ, σκοτώνα, ναι. Θα συγχωρέ. Δεν ξέρω τι θα έκανε η Νατάσα. Όχι, γιατί πρώτο είναι η αγάπη μητερική. Το πώς είναι, μητερική αγάπη, μητερική αγάπη, το λέτε. Μητρική. Μητρική αγάπη. Ρε εσύ, κοίταξε. Τι το να συγχωρείς τον άλλο. Άι να σαπίσει. Και να μην το θάψω και ζωντανό. Ο Πιστόλιος κάτι κρύβει. Δεν μπορείς να μπει στην ψυχολογία τώρα της δύσμυρης γυναίκας. Πάμε σε ένα break. Be my baby. Πόπο, να σε το μωρό μου. Εμείς οι δυο κάνουμε συνδυασμό χορύπασης, ρε φίλε, δηλαδή. Το μωρό μου. Άκου τώρα, άκου τι λέει. Τι έβαλες τώρα, ρε Νίκο, τι έβαλες, ρε Νίκο. Καλά, τώρα το ρεφρέν δεν είναι. Να σε, να σε το μωρό μου, το λέει. Τι έχεις βάλει, τρελάθηκα, ρε, τρελαίνομαι. Αυτό λέει η μάνα του Πιστόριους. Τρελαίνομαι. Να σε το μωρό μου. Τρελαίνομαι, ρε, τώρα σου λέω, τρελαίνομαι. Λοιπόν, τι λέει αυτό, ο Σταβέντο Μιχάλης τον έχεις δει. Α, ναι. Έλα, τι είπε τώρα, τρελάθηκα, τρελαίνομαι. Λοιπόν, σας έχω ένα πολύ ανέκδοτο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, επειδή μας το ζητήσατε. Όχι, επειδή μου το ζητήσατε. Έχει πει Μαντώ δύο ανέκδοτα τώρα στο διάλειμμα. Ναι, ναι. Τα καλύτερα. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Με τα μακαρόνια. Λοιπόν, γιατί η Χιονάτη βαριόταν τη ζωή της μέχρι να παντρευτεί το Πριγκυπόπουλο. Γιατί βαριόταν τη ζωή της μέχρι να παντρευτεί το Πριγκυπόπουλο. Γιατί δεν είχε φάει ποτέ μήλο. Όχι. Γιατί ήθελε apple pie. Όχι. Γιατί ήθελε ένα ψηλό. Μα καλά, μην το σκέφτεσαι. Γιατί δεν ήθελε ένα αγόρι που το έφτασε στα γόνατα. Όχι, γιατί όλη μέρα, κάθε μέρα ήταν μαμ, κακά και νάνι. Τι είσαι και πέταξε. Πέταξε. Έτσι όπως είναι. Γιατί. Δεν σας άρεσε, ρε παιδιά, γιατί. Πρόσεξε να πάτε καλά. Πρόσεξε. Πρόσεξε με σφίξη. Λοιπόν. Να σε βοηθήσω. Ναι. Δεν σας άρεσε, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Βοήθησέ με. Πρόσεξε με το σφίξη. Δεν μπορώ άλλο. Και τον κλαίνε μετά τον άνθρωπο. Αυτά τα ανέκδοτα δεν γίνονται. Και τον κλάψουμε το μακαρίτι. Αχ! Σιγά, καλέ το τραπέζι. Παιδιά. Να κρεμαστεί, μην κρεμίσουμε και το σκηνικό. Πού, πού, Παναγία μου. Να έχουμε δουλίτσα μετά. Έλα, ξαναπέστε. Να φύγει αυτό, να έρθει άλλο. Χριστέ μου, τι λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πού είμαστε, ρε παιδιά. Να μην λερώσεις πουθενά εκεί, ε. Να σου πω, Ελευθέρω, πού θέλεις να πάμε. Γιατί λίγο πριν, στην Αραβωνιάρα, στην Τελρέη, ή θέλεις να πάμε στο Σκορπιό, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, με τα λεφτά του Σκορπιού. Καλό φίλο έχω. Ναι. Αγόρασε, λέει, Σταύρο, η Αθηνά Ωνάση. Ρε, τα ακούσατε αυτό. Έλα, Παναγίτσα, αυτή. Με τα λεφτά του Σκορπιού αγόρασε Σταύλο, ρε παιδιά, η Αθηνά Ωνάση. Σταύλο. Σταύλο. Πήρε. Σταύρο. Όχι Σταύλο, όχι το Σταύλο. Για τα άλογα. Σταύλο. Έχω κι εγώ ένα Σκορπιό σπίτι. Όχι, το Σκορπιό το νησί, ρε, που το έδωσε στο Ρώσο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ρε, παιδιά, αυτή
άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει παρά να είναι συνέχεια με τα πουλάρια και με τα άλογα όλα. Και τι σε νοιάζει, τα υπόλοιπα. Τι ζηλεύει. Όχι, καλή, να τη ζηλέψω. Τα λεφτά. Για τα λεφτά τη. Λοιπόν, τώρα. Τα λεφτά δεν κάνουν τον άνθρωπο, παιδιά μου. Αυτό θέλω να το ξέρετε. Εγώ με 2-3 εκατομμύρια παραπάνω δεν σου λέω ότι δεν ήμουν και χαρούμενο. Και στεναχωρημένο δεν ήμουν χαρούμενο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει την υγεία του να έχουν οι δικοί μου και να την καλά, έχω. Καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Και δεν με νοιάζει, και α μην έχω και φράγκο. Υγεία, υγεία. Η Αθηνά ο Νάση επένδυσε τα λεφτά που πήρε, λέει, από την παραχώρηση του Σκορπιού για να αγοράσει ένα στάβλο. Η Χρυσή Κληρονόμος όμως απέκτησε έναν από του πιο οργανωμένου στάβλου στο Grand Prix Village. Του Wellington στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με έκταση περίπου 23 στρέμματα, ναι. Στρώματα. Και αξία 12.000 δολάρια. 12 εκατομμύρια, συγγνώμη, δολάρια. Γιατί 12.000 δολάρια τα δίνω κι εγώ και πάω και παίρνω. Το Σκορπιό. Το Σκορπιό. Τώρα θα σου πω. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου εκτιμάται πως δεν ξεπερνά τα 3.800. Την πιάσανε και κότσο, την Αθηνά. Λοιπόν, ο στάβλος λέει δεν προορίζονταν για πώληση, κάτι που άλλαξε, λέει, όταν η Αθηνά ο Νάση εκδήλωσε ενδιαφέρον. Ο Μάρκ απλώς έκτισε ένα νέο στάβλο που κόστησε γύρω στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε ήταν λογικό να τον ενδιαφέρει η πώλησή του, ειδικά όταν ήρθε κάποιος και του πρόσφερε, λέει, πολλαπλάσιο ποσό από αυτό που είχε αρχικά ξοδέψει. Ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον της. Είδες, αυτό είναι μια αληθινή αμαζόνα. Η λεφτά της είναι να τα κάνει τι θέλει. Δεν πάει να κάνει τι θέλει. Αντί να τα δώσει όμως. Αμαζόνα. Έγινε, τέλος πάντων. Αντί να τα δώσει όμως να κάνει κανένα ίδρυμα εδώ πέρα. Που είδε τον παππού 5 φορές και πόσα λεφτά έχει πάρει. Άστα τώρα τα λεφτά που έχει πάρει αυτή, ούτε τα τρισέγγονά μας δεν θα. Ο Νάσης δεν θα μπορούσε να μου δώσει εμένα τα λεφτά. Ο Νάσης τώρα εκεί που είναι, ούτε να σ' ακούσει δεν μπορεί. Ήταν καλός άνθρωπος όμως, λένε. Θα τρίζουν τα κόκαλά του άνθρωπου τώρα με αυτά. Έλληνας δεν ήταν ο Νάσης. Απλά έφυγε μετά Αμερική. Ο Νάσης δεν τα έφτιαξε με την Κάλα. Με την Τζάκη. Και μετά με την Τζάκη. Ναι. Που τα Τζάκη τώρα απαγορεύονται. Όχι τον Τζάκι, την Τζάκι ο Νάση. Τέλος πάντων, εγώ κατάλαβα τι λέω. Τέλος πάντων, πάντως, παιδιά, επιχειρηματία σαν τον Νάση, νομίζω ότι δεν θα ξαναγεννηθεί. Δεν θα ξαναγεννηθεί αυτός ο άνθρωπος, ήταν άνθρωπος φαινόμενο. Κάθε δευτερόλεπτο. Πόσο δίκιο έχει. Κάθε δευτερόλεπτο έβγαζε, ρε παιδιά, πόσα εκατομμύρια. Πόσα. Τι έπαθε τώρα. Πόσα εκατομμύρια. Όχι, απλά θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο. Θεός χωρίς. Θαυμάζει και κλείνει το στόμα. Όχι καλά να είναι, καλά δεν είναι, αλλά. Καλά να είναι. Να αναπαθεί. Το πνεύμα του. Η ψυχή του, μπράβο. Και η ψυχή του. Τι να πούμε τώρα. I love you. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μας είδηση και τη φαρμακερή. Γιατί για τους θαυμαστές της Λάντελ, δε. Μπλούγι! Έχουμε ένα πολύ άσχημο νέο για αυτούς οι οποίοι ήθελαν να κατακτήσουν την καρδιά τους. Αλλά αραβωνιάστηκε, παιδιά, η Λάντελ. Μια βόρτα, λέει, για καφέ είχε ως αποτέλεσμα να φουντώσουν οι φήμες για τον κρυφό αραβώνα της Λάνα Ντελ Ρέι με τον Μπάρι Τζέιμς Ονίλ του συγκροτήματος των Κασίντι. Η αιτία είναι το δαχτυλίδι, λέει, που φορούσε η νεαρή pop star και το χαμόγελο που φώτιζε το πρόσωπό της. Σιγά και εμείς έχουμε δαχτυλίδια, αλλά δεν σημαίνει ότι αραβωνιαστήκαμε. Or the single lady. Θα μου πεις, λέει, για να είναι κάποιος χαρούμενος, πρέπει να αραβωνιάζεται και να γεννάει παιδιά. Όχι. Okay. Αλλά το παιχνίδι, λέει, του φημολογούμενου αραβώνα παίζεται από πολλούς άλλους για τη Λάνα Ντελ Ρέι εδώ και καιρό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού US Weekly, το ζευγάρι έχει δώσει, λέει, τους ανεπίσημους όρκους αγάπης από το περασμένο καλοκαίρι. Τι να πεις. Πάει και αυτό το κορίτσι, το φάγανε το κορμί πατριώτη. Πάει και αυτή. Καμία δεν έμεινε, μόνο εγώ έμεινα ελεύθερη. Μόνο εγώ και ποια άλλη. Έμεινε και η Κέιτι Πέρι. Τι έμεινε. Παντρεύτηκε η Κέιτι Πέρι. Η Κέιτι χώρισε. Χώρισε. Ορίστε, η Λάνα θα παντρευτεί, αλλά. Εγώ η Λάνα τη μ' αρέσει, αλλά η Λάνα δεν πρέπει να είναι λίγο βαρετή. Ναι, ναι. Είναι. Βαρετή. Αβουρία. Όχι, ρε, είναι λίγο νοχή. Ουμουέρμο, μια γλάστρα. Όχι και γλάστρα. Σύπικο τώρα. Εκεί. Όχι, όχι, αγάπη μου. Μην την αδικήσει, είναι σπουδαία καλύτερη. Μπλούγι. Βέβαια, όταν είχα πάει το καλοκαίρι στη συναυλία τη, κοντεύω να κοιμηθούμε όλοι. Είχες πάει και εσύ να μας κοινώ. Έχουμε γάλο. Τέλος πάντων, για να ξυπνήσουμε. Εγώ δεν θα παντρεύτηκα ποτέ με μια γυναίκα που τραγουδάει στεναχωρημένο καλοκαίρι. Τι είναι αυτό, το καλοκαίρι είναι για να περνάς καλά. Εντάξει, μπορεί να έχει τα νεύρα της και το καλοκαίρι. Τι να της πούμε τώρα. Καλοκαιρινή στεναχώρια. Δώσε λίγο τον γάλο εσύ για να. Το γάλο! Έρχεται σε άλογο το γάλο σήμερα. Η Δέμι Λοβάτο. Άλλαξε το look της. Ναι.
Σημαντικό αυτό, ε. Ναι, ναι, ναι. Έβαλε τι άλλο το ξυρίζοντας μία πλευρά του κεφαλιού της, εδώ, εδώ. Δηλαδή, ένα βύση νάιλον. Εδώ και χρόνια πριν, είδα τη δικιά μου. Like αν σας αρέσει, comment θα θέλατε να δείτε κάποιον άλλο star με διαφορετικό look και ποιον. Και όπως πάντα, έχουμε πόσο, ένα 80... Πόσο έχουμε? Πόσο έχουμε? Την κάρτα, ρίξε την κάρτα. Κάρτα! Ρίξε τη βιτ, έλα. 87% τους άρεσε και ένα 13% θέλω να δω και ποιον άλλον. Και ποιον θέλω να δω, καλά. Ας του μαχώνει αυτός που δεν το ξέρουμε ακόμα. Ναι. Άλλο. Τον άστο μαχώνε. Μόνο. Μόνο τον άστο μαχώνε. Α, δύο απαντήσαν στον κάλο. Απάντησαν έξι. Και οι άλλοι τι λένε, σχολιάζουν για την τέτοια. Άστο μαχώνε. Για τη Λοβάτου. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε κάτι άλλο πριν να φύγουμε. Όχι. Όχι. Δεν θα το πούμε, θα φύγουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα πούμε μόνο που θα μας βλέπουν στο YouTube, που θα μας βλέπουν τα παιδιά. Στο youtube.com κάθετο, Smart TV Greece, εκεί μπορείτε να δείτε όλες τις εκπομπές του Loga Report. Αν δεν έχετε χορτές αρκετά και αν έχετε και όρεξη. Ναι, και αν δεν πάτε μπορείτε καλά να μας δείτε εμάς εδώ αύριο στις 11. 11 το πρωί με 12.30. Αντε, τσάω, παιδές. Yeah.